Είναι ξεκάθαρο πως η κατάσταση στα νησιά οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντα είναι ο γεωπολιτικό και τα πράγματα πηγαίνουν χειρότερα. Όλοι ξέρουμε, τόσο τραπέζι, ότι στην ουσία μέσω Αμερική ανακοινώθηκε η επέμβαση τη Τουρκία στη Σύρια. Άρα, από άλλε πηγέ ξέρουμε ότι ήδη έχουν μεταφερθεί πάρα πολλά στρατεύματα στα σύνορα. Ο του Ερντογάν είναι να φτιάξει την buffer zone και να μεταφέρει εκεί Σύριου πρόσφυγε, ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα στου Κούρδου τη περιοχή. Αντικειμενικά, αυτή η ενέργεια θα δημιουργήσει προσφυγικά κύματα. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή, το είπε και ο κ. Κουμουτσάκο, γίνονται επιχειρήσει κούπα στην Κωνσταντινούπολη και έχει δοθεί μια ημερομηνία μέχρι 31 Οκτωβρίου, να αδειάσει η Κωνσταντινούπολη από πρόσφυγε και μετανάστε. Ε, αν συνδυάσετε αυτά τα δύο και τη δράση των διακινητών ε, που την δείξατε ε, θα λεγε κανένας αυτή είναι η γεωπολιτική λόγη. Το δεύτερο όμως είναι ότι υπήρξε μια περίοδος αδράνειας παρά τις πολλές συσκέψεις από τη μεριά της κυβέρνησης. Και έτσι διαμορφώθηκε ε, ένας δυόμισι φορές πάνω από ό,τι παρέλαβε στη Μόρια, δεν, δεν είχε φτάσει ποτέ. Ε, δύο φορέ πάνω. Είχαμε η... και σημαντική αύξηση των ροών όμω. Μα αυτό είπα. Αυτό Μα, τα ότι γεωπολιτικά. Δεν ήταν έτοιμη η κυβέρνηση και ότι. Τα γεωπολιτικά δημιουργούν ροέ. Ναι. Ε, η αδράνεια συγκρατεί τι ροέ στα συγκεκριμένα νησιά και δημιουργεί μια εκρηκτική κατάσταση. Εγώ από σχεδόν τα μέσα του Αυγούστου ε, άρχισα να φωνάζω ότι κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να κάνετε διεθνεί κινήσει, να πάτε να ξεσηκώσετε τον κόσμο, να πείτε στη γραφειοκρατία ότι και και το, το, το προσφυγικό όμως και μεταναστευτικό. Κοιτάξτε, απέδωσε όσο μπορεί να αποδώσει σε ένα ζήτημα που δεν είναι, θα έλεγε κανένα, ελληνικό. Είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και εν πολύ και παγκόσμιο ζήτημα. Αλλά α μείνουμε στη διάσταση τη Ευρώπη. Είναι ζήτημα που έριξε κυβερνήσει κυβέρνηση του Βελγίου, Να. για παράδειγμα, αν θυμόσαστε, θυμόσαστε ε, πώ έπεσε. Επειδή πήγε και υπέγραψε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση του Μπαρακέ, που είναι πολιτικό κείμενο, δεν είναι υποχρεωτικό κείμενο. Δηλαδή, δεν υποχρεώνει σε κάτι. Λέω λοιπόν, αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση στα νησιά. Εδώ έχει πάρα πολλά ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι πώ διαχειρίζεσαι ε, αυτή την κατάσταση. Ε, και το δεύτερο ζήτημα είναι προς το εξωτερικό και το δεύτερο ζήτημα είναι πώς το διαχειρίζεστε στο εσωτερικό. Εσείς ώστε... τι λάθος διαπιστώσατε αυτό το δίμηνο από την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. ό,τι αφορά σήμερα, στο προσφυγικό. Σήμερα έρχονται, 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 κάποιοι πρόσφυγες και μετανάστες ευάλωτοι ή ήρθανε στον Πειραιά και αυτοί πάνε στο Βαγιοχώρη και στην ε, ναι, ε, ε, Κεντρική ε, Μακεδονία. Έτσι, το Βαγιοχώρι έπρεπε να είναι έτοιμο και ήταν σχεδόν έτοιμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πολύ ανοί, ανοίγει τώρα ε, από τις αρχές του Αυγούστου. Στη χειρότερη περίπτωση. Ε, το Κυψελοχώρι, που ήταν το δεύτερο κάμπ, το οποίο είχαμε υπολογίσει ανοίξει, δεν άνοιξε ποτέ. Ε, ψάχνουν να βρουν αλλού. Ε, λέω ότι στα μέσα του, του Αυγούστου είπα ότι το μοναδικό που μπορείτε να κάνετε για τη σημερινή διαχείριση, για να μην γίνει έκρηξη στα νησιά, είναι να νοικιάσετε ξενοδοχεία. Μάλιστα είχα πει και τα νούμερα, το χρήμα που απαιτείται και τα λοιπά. Σε αυτό, αδελή, Τώρα πάνε εκεί. Αργήσανε ναι. λέτε. Υπάρχει μια δηλαδή. αδράνεια. Ξέρετε εγώ δεν είμαι Όταν κάποιο μου λέει θα, πώς το λένε, θα επιταχύνω τη διαδικασία ασύλου, και του απάνταω στο βαθμό που είναι σύμφωνο με το διεθνέ δίκαιο, αν μπορεί βεβαίω. Ναι, Του ο... επικρίνετε για την στροφή στον, στην ορολογία. Του λέτε από προσφυγικό, το λέτε τώρα Καλά, εκεί είναι μεγάλο λάθο. Πώ αλλιώ μπορεί να γίνουν αυτέ οι μαζικέ απελάσει που θέλουν Κοιτάξτε, να κάνουν. Εγώ έχω μια. Μία... να συμφωνηθεί το σύστημα, αν δεν κάνουμε μια ουσιαστική διαλογή. Ποιοι είναι πρόσφυγε, ποιοι είναι μετανάστε. Όταν κάποιο έρχεται, ε, η διαλογή αυτή γίνεται μέσω της υπηρεσίας ασύλου. Ε, δεν έγινε. δεν, 800 γίνεται, 800 δεν γίνεται, με το μάτι. Γίνεται μέσα, μέσω της εξέτασης. Έπισε, Μπορεί να την κάνεις πιο γρήγορα. 1800, Μάλιστα. 1806, 1800, μέσω της ε, κοινή δήλωση ε, Ελλάδας-Τουρκίας. Έτσι. Ναι. 17.500 επιστροφές στις χώρες καταγωγής του, μέσω τη οικειοθελούσια, θελούσια τέλο πάντων επιστροφή. Παίρνουν 1500 ευρώ και ξαναγυρνάνε πίσω στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στο όπου είναι να γυρίσουμε. 10.000 οικογενειακέ επανενώσει. Ε, κατά κύριο λόγο στι ευρωπαϊκέ ε, χώρε. Ένα μεγάλο αριθμό που όμω εκεί επειδή μπλέκονται και Αλβανοί και άλλοι, δεν θέλω να πω τον αριθμό με την έννοια ότι δεν ξέρω, δεν έχω αυτή τη στιγμή τα στοιχεία πώ είναι Αλβανοί, πώ είναι Πακιστάνοι κτλ. Mm -hmm. Είπε ο κ. Κουμουτσάκο ότι υπάρχουν χώρε οι οποίε ε, δεν συνεργάζονται. Δεν συνεργάζονται. Δηλαδή, όλοι λένε θα συνεργαστούμε, αλλά δεν συνεργάζονται. Ε, αλλά έγιναν, θα έλεγε κανένα, απελάσει από την Αθήνα κατευθείαν στην Καμπούλ. Από την Αθήνα κατευθείαν στο Ισλαμάνμπάντ. Να σου πω το εξή: Υπήρξε περίπτωση που στείλαμε αεροπλάνο με 32 άτομα στο Πακιστάν και μα επεστράφει το αεροπλάνο με 32 άτομα στην Αθήνα. Δηλαδή οι ίδιοι. Δεν του φεύγαμε. Να ναι, λέω λοιπόν ότι, α, ότι. Εντάξει, θα μιλήσω και μετά, φαντάζομαι ε, ε, ή ελπίζω ότι εδώ θέλει πολλά πράγματα. Εμένα δεν μ' άρεσε που ο κ. Κουμουτσάκος είπε. Ότι κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα τη ΣΥΜΗς δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, αλλά είναι του κυρίου Χρυσοχοίδη. Δεν Όταν είμαστε σε ένα Υπουργείο, όλοι έχουμε την αρμοδιότητα. Αυτό που γίνεται στη Σύμη δεν έχει συμβεί ποτέ. Ούτε το 2015. Δεν μπορώ να καταλάβω. Από τη Σύμη, όποτε υπήρχε κάποια προσφυγική ροή, που ναι. δεν αποκλείεται, ναι. ή από το Καστελόριζο, ναι. του παίρναμε μέσα σε 24 ώρε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν έρθει 500 σε μια μέρα. Μάλιστα. Κυρία Γιαννάκου, τι λέτε. Ακούστε. Ο κύριο Κουμουτσάκο είπε ακριβώ ότι οι παράγοντε που επηρεάζουν το πρόβλημα βρίσκονται εκτό Ελλάδο και εκτό ελέγχου τη ελληνική δημοκρατία. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο είναι τα όσα γίνονται και τα όσα θα γίνουν. Διότι είδα ότι ο πρόεδρο Τραμπ Κατ' ουσίαν έδωσε το πράσινο, πράσινο, το πράσινο φως. φως στον Ερντοάν για την Πάφαζον. Και το τρίτο είναι ότι οι διακινητές, τους οποίους ορθώς παρασφιάσατε, κάνουν μία δουλειά η οποία έχει χαμηλό ρίσκο, δεν έχει το ρίσκο πολύ της χρήμα. εμπορίας ναρκωτικών ή της εμπορίας όπλων, πολύ χρήμα και το οποίο μοιράζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν είναι στενό το και η τιμωρία τους ποια είναι. Καμία η τιμωρία τους στην ουσία. Τώρα λοιπόν αυτοί περιμένουν και είναι προετοιμασμένοι για το επόμενο κύμα. Μιλώντας όμως γενικότερα, οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να δουν τι θα μπορούσε να συμβεί αν υπάρξει ένα κύμα εκατομμυρίων από τρίτες χώρες. Διότι πράγματι υπάρχουν οι πρόσφυγες λόγω του πολέμου στη Συρία αλλά έρχονται Πακιστανοί, του οποίου το Πακιστάν δεν ξαναπέρνει πίσω. Δεν το συζητώ. Yeah. Για να στείλουν οι Βρετανοί έναν αριθμό 250 ατόμων που ήταν μπλεγμένοι σε διάφορα κυκλώματα μέσα στο Λονδίνο, πίσω, τους έχτισαν σχολείο, πολιτιστικά κέντρα, πλατείες, ούτε και ούτε ξέρω τι άλλο χρηματοδότησαν για να δεχτούν οι Πακιστανοί κάτι τέτοιο. Μετά οι επιστροφέ αυτέ, να ξέρετε, έχουν τεράστιο κόστο. Του τέστην για να πάνε 80 άνθρωποι πίσω μπορεί να χρειάζονται 160 αστυνομικοί. Να, να μπουν στο αεροπλάνο. Προφανέ. Ε, Προφανέ. Επομένω. Άρα, πώ θα, θα τι κάνει κόστος... τώρα αυτέ τι επιστροφέ, Επομένω. Εδώ μιλάτε για 10.000. Ε... Ε, απελάσει. Εγώ θέλω απελάσεις. να σα με την διεθνή είναι... μου εμπειρία να σας πω ότι είναι δύσκολε οι επιστροφέ. Έχω ζήσει τέτοιε επιστροφέ. Δεν επιστροφές, είναι εφικτός αυτό ο αριθμό. Έχω ζήσει τέτοιε επιστροφέ στο αεροδρόμιο των Βρυξελών όταν πήγαινε ορχόμουν στη δεκαετία του 80, που ήταν συνεχή κύμα, επιστροφών. αν ακούγατε τα ουλιαχτά των παιδιών και των γυναικών και τα λοιπά, μιλάμε για φρίκη από την άλλη μπορεί η Ευρώπη να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί η Ελλάδα, διότι δεν είναι να δεχτείς κάποιον σε πρώτη φάση και να τον βάλεις κάπου. Πώς εντάσσεται κοινωνικά, πώς εντάσσεται εργασιακά, τι δημιουργείται στον κοινωνικό ιστό, αν ενσωματώνεται ή όχι, που θα σας πω με λύπη μου ότι μεγάλη πλειοψηφία από τους έχοντες πίστη στο Ισλάμ, δύσκολα ενσωματώνονται, διότι το Ισλάμ είναι πολιτικό σύστημα, κύριε Παυλόπουλε, στην ουσία. Δεν πρόκειται περί θρησκείας. Ναι, αλλά τώρα να σας, κάνουμε, να σας ρωτήσω, γιατί ε, μου έκανε εντύπωση. Ενώ λέτε ότι βρίσκεται σε έξαρση το προσφυγικό μεταναστευτικό, σα λένε κάνατε λάθο που το λέτε μεταναστευτικό, κάνετε ζημιά και ε, τα δύο. Και τα δύο είναι. Θα περίμενε κανεί, γιατί ασκήσατε αυτή την κριτική, να φωνάξει ο κύριο Μπισωτάκη στου πολιτικού αρχηγού, να συνεννοηθείτε για τη διαχείριση του προσφυγικού ή μεταναστευτικού. Ανταυτού του φωνάζετε για την αναθεώρηση του συντάγματο και την ψήφα των εκλογών. Καταρχήν και Μα η, και η αναθεώρηση του συντάγματο είναι σοβαρό θέμα. Προφανώ yeah. είναι. Αλλά είναι, 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 είναι στην πρώτη γραμμή, είναι σε έξαρση. Εδώ έχουμε μια εθνική κρίση. Γιατί ο, 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 η κυβέρνηση δεν φωνάζει του πολιτικού αρχηγού ε, προκειμένου ακούστε. να υπάρξει μια ένα εθνικό εγώ, μέτωπο. Εγώ δεν είμαι κυβέρνηση για να σα απαντήσω. Ναι, μπορώ όμω να σα ναι. πω, πω ότι κασιολογώ ότι λαμβάνοντα υπόψη ότι αυτή είναι δουλειά του ελληνικού κράτου να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και να στηρίξει όσο μπορεί του ανθρώπου αυτού, δεν χρειάζεται μια συνάντηση αρχηγών. Στο άλλο θέμα χρειάζεται, διότι θα πρέπει να διατυπωθεί σε νόμο. Δεν χρειάζεται συνένεση. Συνένεση, ναι. Δεν χρειάζεται ένα εθνικό μέτωπο. Συνέ... Γιατί, για παράδειγμα, ακούω πολλέ αντιδράσει από τι εσωτερικέ ναι. κοινωνίε, από τι τοπικέ κοινωνίε, που πρόκειται να του διοχετεύσετε αυτού του 20.000. Δεν έχουν βρεθεί τα μέλη. Συνένεση, μέτω. ναι. Και κυρίω πρέπει να αντιληφθούν και οι τοπικέ κοινωνίε. Παρένθεση. Θυμάμαι το, είχα, το είχαμε ζήσει στην υπόθεση των κοινοτήτων για τα ναρκωτικά. Τι γινόταν στις τοπικές κοινωνίες κ.λπ. Δεν θέλανε. Περιοχές, Ο γεδονιές. σκοπός είναι να πάνε από λιγότεροι στις περιοχές. Σε πολλές ώστε περιοχές. Να, σε πολλές περιοχές. Ε. Ε, ναι, αλλά φωνάζουν οι κοινωνίες. Λένε ότι ούτε καν τους ενημερώνεται. Τα μαθαίνουν από τις ειδήσει ότι πρόκειται να υποδεχθούν κόσμο. Όχι, όχι. Δεν τα μαθαίνουν από τις ειδήσει, Νομίζω... Ακούστε, οι κοινωνίες θα φωνάζουν, διότι στις κοινωνίες δεν αρέσει το ένα, δεν αρέσει το άλλο κτλ. Πρέπει να καταλάβουν όμως ότι ζούμε σε μια χώρα α, η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα όλοι μαζί. Δεν μπορεί κάποιοι να υπεκφεύγουν. Ξέρω ότι είναι άσχημο, το θεωρούν άσχημο. Ενοχλούνται. Ε, πολλές φορές δεν είναι υποδομές τέτοιε για τους ανθρώπους αυτούς ώστε να μπορέσουν να συνδυώσουν ή σε άλλες περιπτώσεις όπως τη Σάμμο είναι 7.000 και 7.000 κάτοικοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πίεση. Αλλά αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Ας. Δεν γίνεται Βίτσα, μια φίλετε. μικρή ομάδα μόνο. Άρα, για μένα τώρα είναι φανερό, εντάξει, πρέπει να το πω, ότι η τετράχρονη, θα έλεγε κανένας, πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, το προσφυγικό μεταναστευτικό, έχει καταρριφθεί πλήρως. Δηλαδή, τώρα προσπαθεί να ακολουθήσει ορισμένα βήματα άμεση δράση ε, για να εκτονώσει κάπω το πρόβλημα στα, τα στα νησιά. Ή θα φωνάζετε Εγώ το, ε, το είπα από την αρχή. Οπό, ε, βέβαια, τώρα ε, δέχεται την κριτική των ίδιων των στελεχών τη από τι τοπικέ κοινωνίε. Και βεβαίω, εγώ συμφωνώ με την ε, κυρία Γιαννάκου ότι όλο αυτό το πράγμα πρέπει να καμφθεί. Και αν εγώ μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, πρέπει να σα πω ότι τέτοια γεγονότα, επειδή είχαμε τέσσερα χρόνια συνέχεια, ε, κρατάκαν κρατάγαν πέντε μέρε. Πέντε μέρε. Μετά πηγαίνανε οι άνθρωποι, δηλαδή θέλει, θέλει και μια αποφασιστικότητα. Βλέπαν ότι είναι άνθρωποι οικογενειάρχε, κατά κύριο άνθρωποι κατατρεγμένοι, φτωχοί. Άνθρωποι. Ε, άνθρωποι, <laughs> που <Άνθρωποι, laughs> όπω λέει και Βεβαίω, να... μέσα σε αυτού του ανθρώπου θα υπάρχει και μια πολύ ισχνή ε, μειοψηφία που mm. Τα έλεγε κανένα, μπορεί να είναι. Αλλά αυτό συμβαίνει και με του Έλληνε. Και οι διαφορετικέ ε, συνήθειε είναι αυτά αυτό, που. Είναι αυτό προκρούν. είναι το θέμα. Εμένα, εγώ θυμάμαι ε, με τον στρατηγό δήμαρχο στην ε, Κόνιτσα που είχαμε, είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία. Αυτό, αυτό είναι το θέμα. Και πρέπει να γίνει και ένα διαμοιρασμό. Βεβαίω δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα. Δηλαδή η Τουρκία πρέπει να κάνει τη δουλειά τη. Η δουλειά τη, και παίρνει 6 δισεκατομμύρια γι' αυτό, είναι. Το ένα, να κρατάει αυτού του ανθρώπου, γι' αυτό παίρνει τα λεφτά, στην περιοχή τη. Και δεύτερο, να χτυπάει και να φρουρεί τα σύνορά τη από του διακινητέ. Εμεί, εδώ τώρα, να μην μπλέξουμε σε λεπτομέρειε. Συλλάβαμε σε ένα χρονικό διάστημα 8 μηνών, μπορώ να θυμάμαι, 350 διακινητές. Αλλά ήταν, το είπε η κυρία Γιαννάκου, δεν ήταν τα μεγάλα κεφάλια. Ήταν τα βαποράκια. Και, και εδώ θέλουν πολλά. Για παράδειγμα, όταν αλλάξαμε και είπαμε, παιδιά, η αστυνομία να, να μην κάνει, να συνεχίσει τον έλεγχο των αυτοκινήτων που φεύγουν από τον Εύρο, γιατί πώ έπεσε, 50%. Λοιπόν, να κάνετε όμω έλεγχο στα αυτοκίνητα που έρχονται στον Εύρο. Και έτσι ανακαλύψαμε ότι ήταν πιο αποτελεσματικό. Γιατί του σταματάγαμε πριν φτάσουν οι διακινητέ και του παραλάβουν. Και το, και ε, παραλάβουν. Αλλά αν δεν αρθούν οι αιτίε που γεννάνε το προσφυγικό μεταναστευτικό. Λύση δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ, και ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία αυτή θα κρατήσει πάρα συζήτηση. πολύ στη Μέση Ανατολή, να ξέρετε. Α, θα κρατήσει πάρα πολύ. πολύ. Και θαύματα δεν υπάρχουν. Και βλέπετε ότι οι χώρες του Βίζεγκρατ που δεν θέλουν, α, αυτό βλέπουν δηλαδή, κάνουν, ρίχνουν μια ματιά στο απότερο μέλλον και λένε, άμα μπουνε ε, 2.000, 3.000 και του πάρουμε εμεί αυτού, ποιο ξέρει πόσοι άλλοι θα έρθουν. Ε, κυρία Γιαννάκη, να μην σκεφτεί κανένα ότι μπορεί να παρακάμψει τη συνθήκη τη Γενέβη. Καλημέρα και στην κυρία Γιαννάκου και στο κύριο. Δεν πρόκειται η ελληνική κύριο... κυβέρνηση να παρακάμψει τη συνθήκη. Τώρα θα σηκωθώ Γενέβη. εγώ, όπω σηκώνει την Κουτροκόη. Εδώ. Θα σηκωθώ. Δεν γιατί εγώ να... Πρέπει... Πρέπει... πρέπει να υποδεχθούμε Δεν την επόμενη